Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον γνωστό συγγραφέα, τον bestseller, τον κύριο Στέφανο Ξενάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στο Ηράκλειο τις επόμενες ώρες, προκειμένου σε συνεργασία να ενημερώσουμε τον βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και τις εκδόσεις Key Books, θα πραγματοποιήσει μία ομιλία με τίτλο «Γιατί όχι». Αυτή η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Οι δυο μας, καλώς ορίσατε στο News Hub και στο Ηράκλειο». Και θέλω να μας πείτε δύο πράγματα, τόσο για την εκδήλωση, όσο και για το νέο σας βιβλίο. Το νέο βιβλίο είναι κάποια συζήτηση με τον εαυτό μου από αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε μέσα μας και γενικώς δεν τα ακούμε. Πάντα είμαστε μια συνομιλία με τον εαυτό μας. Ναι. Εγώ απλώς επιδίωξα να γράψω κάποιους διαλόγους. Συνήθως οι διάλογοι με τον εαυτό μας είναι αρκετά επιθετικοί, είναι αρκετά αυτοαπαξιωτικοί και είναι και αρκετά ματαιώνουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας. Και όλα αυτά επιδίωξα να τα γράψω σε ένα βιβλίο, γιατί τελικά ο καλύτερος φίλος και ο χειρότερος εχθρός μας, δυνητικά είναι ο εαυτός μας, είναι ότι επιλέξουμε και ό,τι δουλεύουμε τελικά θα γίνει. Αυτό λίγο θέλω να το στηρίξετε. Γιατί το τονίζετε αυτό με ιδιαίτερη έμφαση? Τι κάνουμε λάθος και προκαλούμε τον εαυτό μας έτσι ώστε αυτός να είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας? Κάπως στην εισαγωγή του βιβλίου λέω, και δεν είναι δικό μου, είναι στοιχεία, είναι ότι ένα παιδί στα 18 του χρόνια έχει ακούσει περίπου 150.000 φορές τη λέξη όχι, δεν μπορεί, δεν είναι για σένα, δεν τα καταφέρει, και μόνο περίπου 5.000 φορές τη λέξη ναι. Άντε πάμε να τα καταφέρουμε. Άρα ουσιαστικά προγραμματιζόμαστε εμείς, τα παιδιά μας, από μια κοινωνία, ο ίδιος μας ο εαυτός, ότι όχι δεν γίνεται, όχι δεν μπορώ, όχι δεν θέλω, όχι δεν μου αρέσει. Και πολλές φορές όλο αυτό το όχι και η άρνηση εξαντλεί την αυστηρότητα τη δική μας απάνω στον εαυτό μας. Δεν βρίσκουμε τίποτα που να μας αρέσει. Μας στένε όλα και τελικά μας στένε όλα έξω, γιατί δεν έχουμε βρει την αγάπη μέσα μας. Ένα παιδί μέχρι τα 2 του χρόνια θα έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη εμψύχωση από τους γονείς του. Άντε, μέχρι να πει το μαμά, μπαμπά, μέχρι να περπατήσει κτλ. Μετά ένα ολόκληρο σύστημα είναι μη. Όχι. Πρόσεξε. Δεν είναι για σένα. Οπότε όλος αυτός ο αρνητισμός γίνεται κατά κάθε και μεταποιείται ουσιαστικά σε έναν συνήθως αρνητικό εσωτερικό διάλογο, ο οποίος μας κατατρέχει όλη μας τη ζωή. Κύριε Ξενάκη, μιλάμε για την αυτοβελτίωση, έτσι, για την υγεία και την πρόοδο του ίδιου μας του εαυτού, να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Δεν το πράττουμε και αυτό? Νομίζω ότι έχουμε οδηγηθεί σε αυτό, λόγω ότι όλα τα κάνουμε υποκαθεστώς πίεσης. Το δεδομένο λοιπόν είναι αυτό. Και η λύση ποια είναι? Πώς μπορούμε να, όχι να αποφύγουμε την πίεση της καθημερινότητας για την επιβίωση, αλλά πώς μπορούμε, ποιοι είναι οι τρόποι, έτσι ώστε να την βελτιώσουμε αυτή την πίεση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα? Καταρχήν, ο μέσος άνθρωπος οργανώνει, και αυτό δεν είναι δικό μου, είναι από έρευνες και από την κοινή γνώση δυστυχώς. Είναι ο μέσος άνθρωπος οργανώνει τις διακοπές του καλύτερα από τη ζωή του. Άρα το που θα πάω φέτος το καλοκαίρι, του χρόνου το καλοκαίρι, εάν μπορέσω να πάω διακοπές, είναι κάτι το οποίο ασχολούμαι. Το να οργανώσω τη ζωή μου, να δω ποιοι είναι οι στόχοι μου, τι θέλω να κάνω, τι θέλω να γίνω, τι θέλω να πετύχω, αποδεικνύεται διεθνώς ότι περίπου το 5% των ανθρώπων έχουν καλό πλάνο για τη ζωή. Άρα ουσιαστικά, αν δεν ξέρω πού θα πάω, όλοι οι δρόμοι θα με πάνε εκεί πέρα. Άρα πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να μάθω να οργανώνω τη ζωή μου και να προγραμματίζω τη ζωή μου. Και υπήρχε στην προηγούμενη τη δική μου τη γενιά, που είμαι 56 χρονών, υπήρχε ο μύθος του multitasking. Να κάνω 5-10 πράγματα μαζί. Δεν κάνει τελικά τίποτα. Και αν ανατρέξετε στις παροιμίες του σοφού ελληνικού λαού, λέει δεν χωράνε δύο καρπούζια κατά την ίδια μασχάλη. Κάνω ένα πράγμα, το κάνω καλά. Όταν τελειώνω, κάνω το επόμενο καλά. Όταν κάνω 10 πράγματα καλά, όταν χτυπάει ένα τηλέφωνο, όταν βαράνε τα μηνύματα, όταν έχω ειδοποιήσει από τα social, θα ήταν απορίας άξιων το να μπορώ να είμαι αποτελεσματικός. Άρα είναι λίγο φαϊνότερο για ποιο λόγο χάνω το χρόνο μου, χάνομαι στην πίεση και τελικά δεν είμαι αποτελεσματικός. Άρα στο περιεχόμενο του νέου σας βιβλίου «Οι δυο μας», αυτό κάνετε, δίνετε οδηγίες προς όλους εμάς για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας? Είμαι ο τελευταίος που θα δώσω οδηγίες. Έχω και εγώ πολύ σημαντικά θέματα στη ζωή μου. Απλώς μοιράζομαι προβληματισμό. Από εκεί πέρα, ο καθένας στους προβληματισμούς αυτούς που μοιράζομαι μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για τη ζωή του, για να πάει στο επόμενο level. Δεν είμαι άνθρωπος που έχω λύσει τα θέματα μου. Έχω πολύ σημαντικά θέματα να λύσω. Οπότε δεν δικαιούμαι καν να δίνω οδηγίες και συμβουλές. Έχω μελετήσει αρκετά τη βιβλιογραφία. Έχω μελετήσει αρκετά την επιστήμη αυτή που ουσιαστικά είναι του life coaching, τέλος πάντων, τη αυτοβελτίωση, τη προσωπική εξέλιξη, ό,τι θέλετε, πείτε το.
και απλώς μοιράζομαι πράγματα και αναρωτιέμαι, όπως είναι και ο τίτλος της ομιλίας, γιατί να μην δοκιμάζω καινούρια πράγματα, γιατί είμαι τόσο κλειστός, γιατί να μην ανοιχτώ στη γνώση. Είναι πολύ σύντομη ζωή για να μην δοκιμάζω καινούρια πράγματα, ξέρω. Στις εκδηλώσεις που παρουσιάζετε το βιβλίο και κάνετε αυτές τις ομιλίες, ποια είναι η αντίδραση του κοινού, οι ερωτήσεις σας? Συνήθως, επειδή η ομιλία κρατάει 45-50 λεπτά και είναι αρκετά συναισθηματική ομιλία, συνήθως μας διηγείται αρκετά τα συναισθήματα όλων. Συνήθως δεν έχει ερωτήσεις στη διάρκεια της ομιλίας. Μετά κάθομαι, υπογράφω βιβλία και μαζευόμαστε, κάνουμε ομάδες, παραομάδες και συζητάμε πράγματα. Όταν ο άνθρωπος, όταν ο κόσμος νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, μπορεί να μοιραστεί θέματα, και εννοείται δεν είμαι ψυχοθεραπευτής, απλώς μπορώ να τα ακούσω και είναι ωραίο να μοιραζόμαστε ιστορίες. Θέλει, έχει ανάγκη να μοιραστεί πράγματα που τον πονάνε. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει θέματα που τον πονάνε. Τα έχουμε κρύψει πάρα πάρα πολύ καλά στα social media. Δεν μιλάμε ποτέ για τις αποτυχίες, μιλάμε για τις επιτυχίες. Οπότε κάποια στιγμή αν ανοίξει το Facebook ή το Instagram με λαμπερές φυσιογνωμίες, φιγούρες, σώματα, επιτυχίες κτλ. Τι λες, μόνο εγώ απέτυχα? Δεν απέτυχες μόνο εσύ. Όλοι αποτυγχάνουμε, αλλά έχουμε μια τάση να τα κρύβουμε για να μην μας κρίνουν. Οπότε είναι πολύ ωραίο στο τέλος των ομιλιών. Ακούω ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά είναι οι πρωταγωνιστές της ζωής. Και η ζωή έχει πραγματικά πάρα πάρα πολύ φαντασία. Κάθε άνθρωπος είναι μια ιστορία, μια τεράστια ιστορία. Το Δώρο και το Δώρο 2 έγιναν best-seller. Αγαπήθηκαν από τους αναγνώστες. Έφυγαν και ταξίδεψαν και στο εξωτερικό, που και εκεί το βιβλίο έκανε πολύ καλές πωλήσεις. Και το νέο σας βιβλίο περιστρέφεται, έχει περιεχόμενο κοινωνικό. Τι είναι αυτό που σας οδηγεί να γράφετε τέτοιου είδους βιβλία, τα οποία είναι και δύσκολα? Είναι η ζωή, ξέρετε. Η ζωή. Η ζωή. Ναι. Εγώ είμαι ένας ρεπόρτερ της ζωής. Μου αρέσει να παρατηρώ πράγματα τα οποία μας διδάσκει καθημερινά η ζωή. Αλλά όπως σωστά είπατε, είμαστε πιεσμένοι, αγχωμένοι, τρελαμένοι και δεν βλέπουμε. Η ζωή έχει πάρα πάρα πολύ ομορφιά σήμερα. Σήμερα ήμουνα, χθες μάλλον ήμουνα στον Άγιο Νικόλαο για να πάω να συμπίσω σε ένα πολύ ωραίο ταβερνάκι. Έφαγα σπιτικούς λαχανοτολμάδες, έβλεπα τη θάλασσα, έβλεπα αυτόν τον ήλιο, έβλεπα τους ανθρώπους να κολυμπάνε δίπλα. Και λέω κάποια στιγμή, όλα αυτά πόσο μαγικά είναι και πόσο δεδομένα τα έχουμε. Και όταν συνειδητοποιήσει κανένας ότι δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, το απολαμβάνει και αντλώντας χαρά, αισιοδοξία και ελπίδα από τα μικρά, τη μετουσιώνει σε δύναμη για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένας μας που να μην έχει λύσει όλα τα θέματα του, ξέρετε. Mm-hmm. Να τα έχει λύσει. Mm-hmm. Απλώς όταν ξεκινάω, αχ, βάχα, λίμωνο, δεν θα έχω κουράγιο. Όταν ξεκινάω και παίρνω μια ελπίδα, μια ωραία ανάσα από την υπέροχη αυτή χώρα, από τον υπέροχο αυτό ήλιο, από τον υπέροχο αέρα, από τα υπέροχα πόδια μου, εάν έχω την τύχη να πατάνε. Από τα υπέροχα χέρια μου, αν έχω την τύχη να πιάνουνε. Από τα υπέροχα μάτια μου, αν έχω τύχη να βλέπουνε. Παίρνεις αισιοδοξία, δύναμη και λες, έλα, πάμε να τα λύσουμε. Πώς? Ένα και ένα κάνει δύο. Και οι μαγικές ερωτήσεις ξεκινάνε από το πώς. Πώς, πώς, πώς. Δοκιμάζεις, μαθαίνεις, αναρωτιέσαι και προχωράς. Βλέπω ότι συνεχώς επικαλείστε ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους για τους οποίους δείχνετε αγάπη και προσφορά και αναρωτιέμαι τελικά υπάρχει χάσμα γενεών. Βλέπω πολλούς γονείς που τελικά αν και επιχειρούν δεν μπορούν να έρθουν στη σωστή επικοινωνία. Δεν ξέρω πώς αυτή εννοείται με τα παιδιά τους. Τι συμβαίνει τελικά? Νομίζω το χάσμα γενεών είναι διαγενειακό το χάσμα γενεών. Ναι. Ανέκαθεν υπήρχε χάσμα γενεών. Mm-hmm. Όπως και εμείς με τα παιδιά μας υπάρχει χάσμα, υπήρχε και εμάς με τους γονείς μας, τους γονείς μας με τους γονείς τους. Σωστά. Οπότε είναι μια διαφορετική αντίληψη και είναι και υγιές εδώ πέρα που τα λέμε. Αυτό το πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου και θυμάμαι και εγώ σαν νέος να το έχω υποστεί, είναι ολόκληρες γενναίες, οι οποίες είναι πολύ νεότερες, να υφίστανται ουσιαστικά μια ματέωση και μια ακύρωση. Οι σημερινές γενιές, τα παιδιά που είναι 15, 16, 17, 18 χρονών, έχουν πολύ πιο πολλές προκλήσεις από ό,τι είχαμε εμείς. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν και ένα κινητό τηλέφωνο που δεν τους αφήνει να συγκεντρωθούν. Βαράει συνέχεια, υπάρχει σύγκριση παντού. Οπότε έλεγε η Ελεόνορ Ρούσβελτ ότι η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς. Ζουν σε πολύ πιο πολύπλοκες και πολύ πιο προκλητικές εποχές, με πολύ πιο πολλές ευκαιρίες. Οπότε αντί να απαξιώνουμε, δεν εννοώ εσάς και εμένα, ναι. Αντί να απαξιώνεται με αλφαγιώτα η νέα γενιά, ας κάτσουμε να δούμε τα παιδιά αυτά τι ανάγκη έχουν και να κάτσουμε δίπλα τους. Και όσοι είμαστε γονείς, να ξέρουμε ότι το δρόμο για τα παιδιά μας δεν τον δείχνουμε με τα λόγια, παρά μόνο με τα έργα μας. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα πιο πραγματικά άκυρο, τίποτα πιο άσχημο, τίποτα πιο ψεύτικο
το να λέω στα παιδιά μου να κάνουν κάτι και να κάνω το τελείως αντίθετο. Τα παιδιά μου δεν θα κάνουν αυτό το οποίο τους λέω, θα κάνουν είτε αυτό το οποίο κάνω, είτε το αντίθετο από αυτό που κάνω. Οπότε είναι leading by example, είναι αν θέλω εγώ να βοηθήσω τα παιδιά μου, πρέπει να βοηθήσω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου. Έχετε αποφασίσει το περιεχόμενο του επόμενου βιβλίου σας ή ακόμα είναι σε σκέψη? Συνήθως δεν το αποφασίζω. Το αποφασίζω όταν ξεκινάω να το γράφω, αλλά αυτό είναι μια ειδική περίπτωση. Ναι. Έχω ήδη ξεκινήσει να γράφω ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Λεξικό. Έχω μαγευτεί από τη μαγεία της ελληνικής γλώσσας. Εγώ είμαι μαθηματικός οικονομολόγος και δεν είχα ασχοληθεί με τα. Είχα ασχοληθεί με τη γλώσσα, αλλά όχι επίπεδο πανελληνίων και πανεπιστημίου. Έχω μαγευτεί με την ελληνική γλώσσα. Οπότε, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να αφηγούμε ιστορίες τις οποίες βλέπω στην καθημερινότητα, να τις καταγράφω, το επόμενο βιβλίο, πρώτο αυτός να είμαστε καλά, θα λέγεται Λεξικό, 100 λέξεις, 100 ιστορίες. Οπότε θα είναι ένα λεξικό με 100 λέξεις που αντί να έχω ερμηνεία της κάθε λέξης, θα έχω μια ιστορία που για μένα την περιγράφει επακριβώς. Οι 100 λέξεις αυτές περί ποιων θεμάτων θα περιστρέφονται? Μπορεί να είναι και κάτι το οποίο ουσιαστικά το βλέπω εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είτε διαβάζω μια ιστορία, διαβάζω μια λέξη, μαθαίνω μια λέξη και με ιντριγκάρει πάρα πολύ, είτε βλέπω μια ιστορία και την αντιστοιχίζω στη λέξη. Δηλαδή, πρόσφατα διάβαζα για τη λέξη κίδομαι, η οποία σημαίνει φροντίζω. Εξού και κηδεία προέρχεται από τη φροντίδα. Οπότε έγραψα μια λέξη, μια ιστορία γύρω από το τι σημαίνει φροντίδα για μένα, που είχα πάει στο βουλκανιζατέρ μου. Είχα πάει να αλλάξω το λάστιχο και μου τσεκάρανε όλα τα λάστιχα από την αρχή. Μου κάνανε δηλαδή πράγματα τα οποία ούτε καν του ζήτησα. Απλώς με φρόντισαν. Οπότε για μένα αυτό το πράγμα σημαίνει κίδο, με φροντίζω τον άλλον. Οπότε είτε υπάρχει μια λέξη η οποία ουσιαστικά με ιντριγκάρει να ψάξω να βρω μια ιστορία, είτε βλέπω μια ιστορία η οποία με ιντριγκάρει να βρω την λέξη την οποία αντιστοιχεί. Όλα αυτά ακούγονται άκρως ενδιαφέροντα. Κύριε Ξενάκη, ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση, την κουβέντα που κάναμε. Να καλέσουμε τους Ηρακλειώτες να πάνε απόψε, 15 το Οκτώβρη, 7:30 το βράδυ, στην αίθουσα, στη Δημοτική Αίθουσα Μανώλης Καρέλης, στο Δημοτικό Μέγαρο, στην Ανδρόγειο, για να παρακολουθήσουν αυτή την ωραία εκδήλωση. Γιατί όχι, στο πλαίσιο του νέου σας βιβλίου, οι δυο μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.